Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες και δεν θα συμπληρώσω τίποτα γιατί ακριβώς στόχευσε στην πτυχή. Αυτά που έχω εγώ να προσθέσω όσον αφορά το τι έχει πει η συγκεκριμένη κοπέλα, είπε στην πρώτη επαφή που είχε με τους αστυνομικούς, διότι σε συνέχεια θα έχουμε μια ολοκληρωμένη κατάθεση και όταν βεβαίως θα επιτρέψει και η κατάσταση της υγείας της. Είπε λοιπόν στους αστυνομικούς ότι η ίδια κάθονταν στη θέση του συνοδηγού, δεν φορούσε ζώνη και δεν είχε το αυτοκίνητο, δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Μόλις πήραν τη στροφή από εκεί και έπειτα δεν θυμάται τίποτα, διότι συνέβη βεβαίως και το τροχαίο δυστύχημα. Αυτά κατέθεσε η 21χρονη κοπέλα στους αστυνομικούς με η άνευ εισαγωγικών βέβαια η λέξη κατάθεση, διότι η αστυνομική της τροχίας στην συνέχεια και όταν δεν επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της θα της πάρουν ολοκληρωμένη και λεπτομερή κατάθεση. Τώρα, φαίνεται ότι έχει βγει και το πόρισμα του ιατροδικαστή που εξέτασε την σωρό του άτυχου τροχιού. Όπως τα λέγαμε και από την αρχή, ο θάνατος φαίνεται πως ήταν ακαραίος του Παντελή, διότι με το χτύπημα απάνω στα προσωπικά κλειδώματα ένα μεταλλικό έλασμα του προκάλεσε σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και ένα σοβαρό τραύμα στον αυχένα, με αποτέλεσμα ο θάνατός του να είναι σχεδόν ακαριέ. Το ίδιο μεταλλικό έλασμα φαίνεται ότι χτύπησε, γιατί έσκησε τον ουρανό του αυτοκινήτου, φαίνεται ότι χτύπησε και την κοπέλα που κάθονταν στα πίσω καθίσματα και ο σοβαρός τραυματισμός που έχει και συνεχίζει να νοσηλεύεται βέβαια στην εντατική μονάδα θεραπείας. Όσον αφορά τώρα τις ιστολογικές, τοξικολογικές εξετάσεις, αυτές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ίσως προς το τέλος της εβδομάδας. Το πόρισμα των δύο εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν το αυτοκίνητο επίσης και αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης. Ωστόσο, εάν κρίνει απαραίτητο η τροχέα, είναι δυνατόν να καλέσει και εμπειρογνώμονα από την Mercedes προκειμένου να έχει έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και παραλλήλως να καλυφθούν οποιασδήποτε σκιές μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Ολοκληρωμένο. Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω ότι το σύνολο της δικογραφίας θα είναι έτοιμο το λιγότερο σε ένα μήνα, με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν οι δύο κοπέλες να δώσουν ολοκληρωμένη κατάθεση. Από εκεί και έπειτα θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και πια θα δικαιοσύνης. Μάλιστα. Άρα, όσον αφορά στις πληροφορίες...